Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα FanMania βίντεο. Είμαι η Λίλα. Και εγώ ο Τόλης και μαζί θα σχολιάζουμε διάφορα γεγονότα της επικαιρότητας. Πάμε λοιπόν. Αυτά είναι τα νέα της σημερινής ημέρας που μας τράβηξαν την προσοχή. Ξεκινάμε με τον Πάνο Καλίδη, ο οποίος σχολίασε αιχμηρά την στάση του τριαντάφυλλου στο Survivor με μια ξεκαρδιστική ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram. Ο τραγουδιστής θέλησε να τρολάρει τον συνάδελφό του με μια ανάρτηση που προκάλεσε πανικό στα social media. Αυτή είναι η ανάρτηση του Πάνου Καλίδη. Συνεχίζουμε με James Καφετζή. Ο James, όπως μαθαίνουμε, δεν ήθελε να περάσει ούτε απ' έξω από το πλατό της Ιωάννας Μαλέσκου, πράγμα για το οποίο είχε ενημερώσει τους ηθήνοντες. Παρ' όλα αυτά, δεσμεύεται με συμβόλαιο, σύμφωνα με το οποίο έπρεπε να παρευρεθεί σε όλες τις εκπομπές του καναλιού του Φαλήρου, και έτσι αυτό δεν του άφησε πολλά περιθώρια. Ωστόσο, φρόντισε να ξεκαθαρίσει τη θέση του και να καταστήσει σαφές πως δεν βρίσκεται εκεί με τη θέλησή του. Πάμε στα στοιχήματα τώρα. Ανδρική υπόθεση φαίνεται πως θα είναι ο τελικός. Σύμφωνα με τα στοιχήματα που υπάρχουν στις διάφορες στοιχηματικές εταιρείες, φαβορή για τη νίκη στο Survivor δίνεται ο Ηλίας Μπόγδανος με απόδοση 4 και ακολουθεί από πολύ κοντά ο Σάκης με απόδοση 4,5. Και τρίτος έρχεται ο Κόρο με απόδοση 5. Σάρωσε το φινάλε του δεύτερου κύκλου στις Άγριες Μέλισσες. Οι τηλεθεατές περίμεναν με αγωνία το φετινό φινάλε της σειράς και οι θάνατοι της Ανέτ και του Μιλτιάδη συντάραξαν το διαφάνι και προκάλεσαν χαμό στα κοινωνικά δίκτυα. Το hashtag της σειράς βρέθηκε στις τάσεις στο Twitter. Η τηλεθέαση της σειράς χτύπησε κόκκινο και έφτασε το 38,5% στο σύνολο και το 37,6% στο δυναμικό κοινό. Πάμε Bachelor! Πυρετώδης είναι η προετοιμασία για τα γυρίσματα του δεύτερου κύκλου μετά την επιτυχημένη πορεία που είχε το παιχνίδι κατά την πρώτη προβολή του. Ο Γιώργος Σατσίδης βρέθηκε στο Happy Day και δήλωσε πως τα γυρίσματα ξεκινάνε και ότι ο νέος Bachelor είναι φανταστικός. Ξεκινάνε τα γυρίσματα σε λίγο, υπάρχει προετοιμασία. Μια πρώτη αίσθηση που έχω είναι ότι ο Bachelor είναι φανταστικός και τα κορίτσια είναι πολύ εκρηκτικά. Μανούλα έγινε η Μαρία Ηλιάκη και σήμερα έστειλε το πρώτο της μήνυμα μέσω Instagram για να ευχαριστήσει για τις ευχές που δέχτηκε και να εκφράσει τα πρώτα της συναισθήματα. Αυτή είναι η πρώτη καλησπέρα που σας λέω σαν μάνα πια, μάνα, πείστε αυτό μου φαίνεται. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Έχει μπλοκάρει το κινητό, από τις ευχές. Δεν έχω προλάβει να απαντήσω σε όλους, δεν έχω προλάβει να τα διαβάσω όλα. Σας ευχαριστώ όμως πάρα πολύ γιατί είναι πάρα πολλές οι ευχές. Θα κλείσουμε με ένα συγκινητικό βίντεο που είδαμε στο διαδίκτυο και θα θέλαμε να το μοιραστούμε μαζί σας. Αυτά ήταν τα νέα της ημέρας FanManiacs. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή για να στηρίξετε το κανάλι μας και νέα FanMania βίντεο έρχονται. Ως τότε, καλή συνέχεια!